τυφώς, ο καιρός σήμερα μας κάνει κολπάκια. Δεν λέει να ανοίξει λίγο, κάτι όχι ασυνήθιστο βέβαια για την περιοχή, ούτε για αυτήν την υποκριτική. Πάντως, αυτό δεν πτωεί τον κόσμο εδώ, που όπως ίσως ακούτε, είναι όπως πάντα πολύ εκδηλωτικός. Ας ελπίσουμε μόνο να μην βρέξει τελικά, ώστε να μείνει στεγνός ο αγωνιστικός χώρος, για να μπορέσουμε να δούμε παιχνίδι αξιόσυρα. Πολύ εντυπωσιακό το γήπεδο αυτό. Αν το επισκεφθείς, σίγουρα σου μένει αξέχαστο. Ξεκινάει. Ο Τζίτζα Οφόε ντεμπουτάρει σήμερα με την καινούργια του ομάδα. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να προσφέρει αυτός ο παίκτης? Κοίτα, για να καταλάβεις, είναι το είδος του παίκτη που θα κάνει ένα σπριντ 30-40 μέτρα για να ξανακερδίσει την μπάλα και δεν θα τη χαραμίσει εύκολα βέβαια, και είναι ικανός να το κάνει αυτό όλο τον 90 λεπτό και πιο πολύ αν χρειαστεί. Προσπάθησε να τον ταΐσει, αλλά δεν ήταν καλή η συνεννόησή του. Και προσπαθεί να σουτάρει. Τίποτα. Ας το ξεχάσουμε αυτό το σουτ. Το σούτ ήταν στο κέντρο. Πάντως έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν σου βγαίνει πάντα αυτό που θέλεις. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Παρατρίχα να το βάλει. Αυτό ήταν πολύ κοντά. Παραλίγο να το βάλει. Ήταν υπόθεση μερικών εκατοστών. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Το αποτέλεσμα είναι στο 0-0 ακόμα. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Ωραία επέμβαση. Μπράβο του. Μπράβο του. Κατάφερε να πει όχι σε μια πολύ δύσκολη φάση. Κάνει τη μακρινή παλιά. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Μπερνέρ. Αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Μπορεί να βγάλει τη σέντρα εδώ. Μακρινή πάσα. Πάει για γκολ. Θα ψάξει το γκολ. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Είναι απίθανος.
μόλις που την έδιωξε. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Η μπάλα θα βγει πλάγι. Ήταν σε πολύ ευνοϊκή θέση. Δύσκολα να κάνει. Εδώ το λάθος ήταν καθαρά των αμυντικών. Ο καταπολοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει πλέον τίποτα. Για να δούμε για να καταλήξει μέσα. Αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν το πολύ σκέφτεται για να σουτάρει και πιστεύω πολύ καλά κάνει όταν έχει και το χώρο και το χρόνο για να το επιχειρήσει. Στα αποδυτήρια. Δύο ομάδες αποσύρονται και φυσικά όλα είναι ανοιχτά στο δεύτερο μέρος. Καθώς το 1-0 μόνο ασφαλές σκορ δεν μπορεί να πει. Λοιπόν, ένα τέρμα διαφορά για τις δύο ομάδες. Καθώς το σκορ είναι 1-0. Το μάτς παίζεται και πάλι. Η Μπάζιλτον ίσως θα έπρεπε να το δει σαν ένα ακόμα στο 0-0. Και φυσικά η εστίαση της ομάδας θα πρέπει να παραμείνει στο ψηλότερο επίπεδο. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνη. Τζένκινσον. Και κάνει πάσα πίσω στον goalkeeper του. Και για άλλη μια φορά ρεσιτάλ άμυνας. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Θα εκμεταλλευτεί κανείς αυτή την έξυπνη πάσα. Βγάζει μια πάσα με μυρογνωμόνιο. Κλέβει την μπάλα. Ο Τζίτζα Οφόε. Και θα σουτάρει. Γκάρνερ. Επεμβαίνει αποφασιστικά και διώχνει την μπάλα. Γκάρνερ. Ενεργεί. Να και το σουτ τώρα. Πολύ σωστή επέμβαση. Είναι πραγματικά εκπληκτικός. Εδώ όλοι νομίσαμε ότι η μπάλα θα έπαινε γκολ. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Ρικάρδο, Ρικάρδο, θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Θα γεμίσει, εξαπολύει ένα σούτ. Τόσο σου ο τερματοφύλακας. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να προσωπήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Τουλάχιστον του τόλμησε παρά την απόσταση και αυτό είναι που μετράει. Την επόμενη φορά μπορεί και να του κάτσει. Ο προπονητής τους κάνει άλλη μία αλλαγή. Απανωτά. Τζένκινσον θα κάνει τη μακρινή παλιά. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Και πάλι. Είναι εντελώς άστοχο.
Τζερόμ, θα πρέπει να καθυστερήσει ώσπου να έρθει κάποιος. Η Μπάζιλτον χειρίστηκε σωστά αυτό το κίνδυνο. Να δούμε όμως αν θα βγάλει και κάτι από αυτό. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Τζένκινσον. Πολύ καλή σουτάρι με δύναμη. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Θα το καρφώσει. Σουτάρι. Δεν τη βρήκε όπως ήθελε. Δεν είχε ελπίδες. Αυτό το άσχημο τελείωμα τους έχει απογοητεύσει όλους. Και ειδικά τον ίδιο. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι θα μπορούσε να είχε κάνει σε αυτή τη φάση. Ωραίο σου! Ο goalkeeper λέει όχι εδώ. Πολύ καλός ο τερματοφύλακας. Εδώ τα χρειάστηκε λίγο ο goalkeeper, αλλά μπράβο του. Κέρια επέμβαση στον αντιφύλακα. Για ασφάλεια θα διώξουν. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες του. Η μπάλα θα πάει προς τα μέσα. Κάνει το γέμισμα από αρκετά μακριά. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Άπιαστο αυτό το σουτ πραγματικά, ειδικά με την πορεία που πήρε η μπάλα. Ο τερματοφύλακας ήταν καταδικασμένος. Στη σέντρα και το μάτς βρίσκεται πάλι εκεί που ξεκίνησε. Αυτό κι αν ήταν το νοτική ένεση για το ηθικό τους. Για να δούμε τώρα, θα πάνε και για την νίκη. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Στέλνει την μπάλα προς τα μέσα. Καλή αμυντική προσπάθεια. Και κάνει το σουτ. Και πάει στο κάθετο δοκάρι. Αλλαγές πρώτων πυλών. Φυσικά μόλις η μπάλα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Είχε ήδη αρχίσει να δείχνει σημάδια κόπωσης και νομίζω ήταν πολύ σωστή η απόφαση του προπονητή να τον βγάλει εγκαίρως. Λίγο ακόμα και θα σοριαζόταν στον αγωνιστικό χώρο. Κάνει έξυπνη κίνηση δίνοντας ύψος την μπάλα. Δεν ξέρω τώρα αν κάνω λάθος, αλλά ίσως ακόμα να προλαβαίνουν να κάνουν κάτι. Για να δούμε. Κάνει τη μακρινή παλιά. Το κρούει η άμυνα. Μάλλον θα πρέπει να αρχίσουν να συμβιβάζονται και οι δύο ομάδες με την ιδέα της οπαλίας, εκτός και γίνει κάτι στο ελάχιστο διάστημα που απομένει. Έτοιμος για το σουτ. Είναι μέσα. Τι έβαλε ο Τεχταράς. Και σε ποιο λεπτό.
να το χάσει το πουλί. Κινήθηκαν πανέξυπνα και οι δύο, τόσο ο σκόρερ όσο και ο συμπαίκτης που έβγαλε την ασίστ. Προηγούνται. Η ερώτηση είναι αν θα καταφέρουν να αντέξουν στα τελευταία αυτά λεπτά. Γκάρνερ στέλνει την μπάλα μπροστά. Πλάγιο. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Δεν αποτελεί έκπληξη αυτή η απόφαση, γιατί πραγματικά ο ποδοσφαιριστής φαινόταν πολύ κουρασμένος. Νομίζω πρόκειται απλά για μια κίνηση φρεσκαρίσματος της ομάδας. Να το! Το περιμέναμε, το σφύριγμα της λήξης. Μόνο με ένα γκολ σε όλο το παιχνίδι ήταν πολύ κοντινό το σκορ. Νομίζω ότι κρίθηκε από το οποίο θα ήθελε περισσότερο τελικά. Από το παιχνίδι είναι αυτή η λήξη. Αλλά τελικά έχουμε νίκη. Πιστεύω πως η επιμονή και η αποφασιστικότητα έγιναν την πλάστηκα στο τέλος. Φαινόταν ότι οδεύαμε προς την ισοπαλία. Νομίζω ότι το αξίζουν πέρα για πέρα. Και φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας μετάδοσης. Το μόνο που μένει είναι να ευχαριστήσω τον Γιώργο Θαναελάκη που ήταν μαζί μας. Πλέον δεν υπάρχει άλλος χρόνος εδώ.